Καλησπέρα. Είμαι ο Σωτήρης. Βρισκόμαστε στην περιοχή Βίρονα, Αττικής. Μας έχουν καλέσει εδώ να αλλάξουμε μια βρύση και να καταστήσουμε μια καινούργια βρύση η οποία έχει αγοράσει ο ιδιοκτήτης από κάποιο κατάστημα που προμηθεύει βρύσεις κτλ. Λοιπόν, εδώ ξεκινώντας, εφόσον λόγω χρόνων εγώ έχω βγάλει ήδη την παλιά βρύση που ήταν καταστραμμένη και δεν υπάρχει περίπτωση να φτιαχτεί και τα ανταλλακτικά είναι, δεν μας συμφέρουν, οπότε δεν έχουμε πάει σε μια καινούργια βρύση. Την έχουμε βγάλει ήδη. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε δύο γόνατα που προμηθεύονται και έχουν στο ποτή μαζί με την αγορά της βρύσης, οι οποίοι αυτά αγώνες έχουν τοποθετήσει ήδη, λόγω χρόνων όπως σας είπα πριν. Λοιπόν, για παραδείγματα έχουμε δύο εδώ, όπως κρατάω από πάντα, ρεζέρβα. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή η παλιά εγκατάσταση μπορεί οι σωλήνες που τελειώνουν με κάποιο μαστροδάκι, όπως λέμε εμείς υδραυλική, στον τοίχο μπορεί να είναι πολύ μέσα βαθιά και δεν μας φτάνουν τα γόνατα, γιατί θέλουν κάποια ειδική ρύθμιση να μας φτάσουν να μπορούν να τοποθετήσουν τη βρύση μας. Τι γίνεται? Υπάρχουν κάποιες ειδικές πρόσθηκες, όπως αυτήν εδώ που είναι αρσενικό θηλυκό και τελειώνει σε μισή ύδρα από δύο πέδρες. Και όπως έχουμε τα γόνατα, όπως τα ονομάζουμε εμείς τα υδραυλικά, που είναι για πάλι για τις βρύσεις, τοποθετούμε εδώ, όπως ήδη έχω τοποθετήσει εγώ. Εάν σε περίπτωση εμείς θέλουμε, δεν μας παίρνει τη βρύση και είναι αυτά που λέγαμε πριν, πολύ πιο μέσα, μπορούν να βάλουν και τις πρόσθηκες. Λοιπόν, οι πρόσθηκες πώς παίρνουν? Εφόσον έχουμε βάλει κανάβι πολύ καλά εδώ, στις βόλτες όπως βλέπουμε, χρειαζόμαστε αυτό εδώ. Έχουμε προσθέσει δεξιόστροφο κανάβι. Τοποθετούμε στη συνέχεια την πρόσθηκη. Το βιδώνουμε έστω και λίγο. Και προσεκτικά και εδώ επίσης θα στρώσουμε δεξιόστροφο ξανά κανάβι. Και πάμε στο δίκο και τοποθετούμε βλέποντας ότι θα σφίξουν και οι δύο σύγχρονο. Και να πάμε βάση με το βάθος που εμείς θέλουμε να ρυθμίσουμε τη βρύση μας. Όπως σας είπα, εγώ ήδη είμαι έτοιμος. Χρειαζόμαστε συνήθως όταν αλλάζουμε μια βρύση, μια πανάλια, ένα γαλλικό κλειδί, ένα αλφάδι, η οποία, όπως σας είπα και πριν, μετράμε τις δύο παροχές, κρύο και ζεστό νερό, είναι μάση σε αλφαδιά. Και ένα μέτρο που μπορείτε να μετρήσουμε μέσω κέντρο των δύο παροχών να είναι περίπου 15,5. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μια ελιφή που είναι στεγανοτικό για το κανάβι μας. Εφόσον έχουμε βάλει το κανάβι, προσθέτουμε και την αλυφή όπως συνήθως για το κανάβι. Στεγανοποιεί πάρα πολύ. Παλιά βάζαμε μήνιο, ένα κόκκινο πράγμα. Τώρα είναι αυτό, είναι πολύ πιο καλύτερο υλικό. Και αυτό συγκεκριμένα το κρατάνε οι επαγγελματίες υδραυλικοί. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν, ήδη έχουμε τοποθετήσει εμείς και τα δύο γόνατα και είμαστε έτοιμοι. Οπότε παίρνουμε μας την καινούργια μας βρύση. Στο ποτή μας έχουν φέρει, έχουμε δύο λαστικάκια, η οποία πριν την τοποθέτηση βάζω μέσα δύο λαστικάκια εδώ στις ροδέλες μας. Έχουμε δύο ροζέτες που είναι μέσα στο ποτή που έχουμε μαζί με τις βρύσες και πάμε και τοποθετούμε όχι κομποτά, γινώτες δεξιόστροφων και πάμε με κυτέρμα. Αργά αργά, για να μην κάνουμε ζημιά στη ροζέτα και στο πλακάκι επίσης, η οποία η ροζέτα καλύπτει όλη την τρύπα, το κενό που έχει αφήσει ο πλακάς. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι για να βάλουμε την βρύση μας. Πάμε εδώ και με τα δύο χέρια πάμε δεξιά-αριστερά, εφόσον έχουμε βάλει, και σφίγουμε σύγχρονα από τις δύο πλευρές. Λίγο η μία, λίγο η άλλη.
Μέχρι που μπορούμε, μην κοιτάνε όπου μας παίρνει μας το χέρι μας, δηλαδή, που εκεί που δεν μπορούμε να σφίξουμε άλλο με το χέρι. Λοιπόν, παίρνουμε το καλυφό μας κλειδί, γιατί η τανάλια μας θα μας αφήσει σημάδι και θα χαλάσει το χρώμα της βρύσης, ενώ το γαλλικό μας κλειδί θα πιάσει καλύτερα και δεν έχει οδοντάκια, μόνο σφίγγει δηλαδή. Και πάμε και σφίγγουμε όχι πολύ δυνατά. Μία την άλλη και λίγο την άλλη από εδώ. Ξανά το ίδιο. Η συγκεκριμένη βρύση έχει τα λαστικά και από μέσα προσέχουν πάντα, παρόλο που είναι καινούργια, αν είναι τοποθετημένα σωστά ή με πίσω από την κάποια θέση του τα λαστικά. Πάμε από κάτω πλευρά και πριν βιδώσουμε το σπρώχνουμε σιγά σιγά να πάει μέσα. Εφόσον γνωρίζουμε ότι έχει πάει καλά μέσα, σφίγγουμε το ρεκόρ μέχρι που πάει στο τέλος με το χέρι μας. Πέραν το ειδικό μας κλειδί, βλέπουμε ότι έχει δύο πλευρές που είναι για να κρατήσει το κλειδί. Σιγά σιγά και δίνουμε like σαν ένα μικρό σφίξιμο. Αυτό, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ένα like στο χρειάζεται. Η παλιά μας βρύση ήδη έχει φύγει, δεν είναι καταστραμμένη. Ο προμηθευτής εδώ, που είναι μια βρύση μεσαία τάξη με 2 χρόνια εγγύηση, καλύπτει η αντιπροσωπεία ή το μαγαζί που προμηθεύεται. Και είμαστε έτοιμοι για τη βρύση μας. Έχουμε λίγο χαρτάκι, είτε κουζίνας είτε χαρτί υγείας, σκοπίσουμε καλά όλη τη βρύση. Για να γνωρίσουμε εφόσον έχουμε ανοίξει τα νερά σε λίγο, αν έχουν κάποια διαρροή νερό. Λοιπόν, εφόσον έχουμε σκοπίσει, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα νερά μας στο κεντρικό αίτη. Έχουμε κλείσει ήδη το πριν να ανοίξουμε και βγάζουμε την παλιά βρύση, πρέπει να έχουμε κλείσει το γενικό. Έχουμε ανοίξει ήδη το γενικό μας, οπότε είμαστε έτοιμοι να ελέγξουμε αν έχουμε νερό στην παροχή μας εδώ. Πάμε. Κρύο, από εδώ και ζεστό από εδώ. Σημαίνει ότι είμαστε εντάξει. Λοιπόν, οπότε σε αυτή την περίπτωση ή το χέρι μας, εάν δεν βρισκόμαστε σε δεν έχουμε αρθεί δίπλα μας, να είναι στεγνό το χέρι, ελέγχουμε από κάτω αν έχουν κάποια μικρή και δεν φαίνεται με το μάτι εύκολα ή με ένα μικρό φακό, αλλά δεν χρειάζεται ένα κομμάτι χαρτί, συνήθως πάντα όλα τα σπίτια βρισκόμαστε και έχουμε, ελέγχουμε και είμαστε έτοιμοι. Η βρύση είναι έτοιμη προς χρήση. Ευχαριστώ πολύ, Μπίμπας Σωτήρης. Μπορείτε να μας βρείτε και στην προσωπική μας σελίδα του Facebook Μπίμπας Οικονομικές Εργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας βράδυ.